Μετά από 22 χρόνια, η ΕΛΕΚ Παπαρίγα είπε αντίο στη θέση της Γενικής Γραμματέως του Κομμουνιστικού Κόμματος, παραδίδοντας τα ηνία στον Δημήτρη Κουτσούμπα. Η αλλαγή φρουράς ήταν ευνηδιαστική και μεταμεσονύχτια. Με μια λιτή ανακοίνωση στις 1:18 τα μεσάνυχτα, ο Περισσός αποκάλυπτε. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 19ου συνεδρίου του ΚΚΕ με την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής, η οποία στην πρώτη συνεδρίαση εξέλεγξε Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Ένα νέο μοντέλο διαρχίας προέκυψε με το πέρας του 19ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Αλέγα Παπαρίγα, έπειτα από 22 χρόνια στο τιμόν του Περισσού, κλείνει τον κύκλο της στην ηγεσία, αλλά παραμένει ως εγγυητής της ομαλότητας, όπως λένε οι σύντροφοί της, στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, ως τις επόμενες εκλογές. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αντίστοιχα, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Το κόμμα μας έχει συγκεντρώσει δεκαετίες τώρα τεράστια εμπειρία. Ο κύριος Κουτσούμπας βρισκόταν εδώ και χρόνια στο στενό πυρήνο του ηγετικού επιτελείου κοντά στην κυρία Παπαρίγα. Ο 58χρονος νέος ισχυρός άνδρας του Κομμουνιστικού Κόμματος γεννήθηκε στη Λαμία. Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη. Έχει το προσωνύμιο Χουστόφ του Περισσού επειδή είναι οικονομολόγος. Υπήρξε διευθυντής του Ριζοσπάστη και επικεφαλής του τομέα διεθνών σχέσεων του κόμματος. Είναι μέλος του πολιτικού γραφείου και θεωρείται πως διαθέτει ισχυρά ερίσματα όχι μόνο στο σκληρό πυρήνα αλλά και στη βάση του ΚΚΕ. Στην τελευταία της ομιλία στο 19ο συνέδριο την περασμένη Πέμπτη, η κυρία Παπαρίγα, αμυδρά μεν, είχε αφήσει να διαφανεί η πρόθεσή της, ενώ έδωσε το στίγμα της πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει ο διάδοχός της. Ενότητα λόγων και έργων, θεωρίες και πράξεις. Όταν κατακτήσουμε αυτή την ικανότητα, να είστε βέβαιοι, θα είμαστε πολύ και πιο μπροστά από τις ίδιες τις ανάγκες του λαού. Ευχαριστώ. Η Αλέκα Παπαρίγα ήταν η πρώτη γυναίκα αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα. Εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα το 1968 σε ηλικία 23 ετών. Ανέλαβε τα ηνία του κόμματος τον Φεβρουάριο του 1991, διαδεχόμενη στην ηγεσία σημαντικές προσωπικότητες της αριστεράς, όπως ο Γρηγόρης Φαράκος, ο Χαρίλος Φλωράκης και παλαιότερα ο Νίκος Ζαχαριάδης. Με ευνοϊκούς όρους για τους μικροφυλέτες, αλλά και με υποθήκες ακινήτων και εγγυητικές επιστολές από τις τράπεζες για όσους χρωστούν μεγάλα ποσά, κλείδωσε η ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, πολιτών και επιχειρήσεων προς το κράτος. Για οφειλίως 5.000 ευρώ, οι δόσεις θα είναι απεριόριστες και δεν θα υπάρχει ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης. Σημαντικό ρόλο όμως για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλετών που χρωστούν μεγαλύτερα ποσά θα παίζει εφ' εξής ο λογιστής που αναλαμβάνει την ευθύνη των δηλώσεων του πελάτη του. Για οφειλές άνω των 50 ή 75.000 ευρώ θα πρέπει να υπογράφει ο λογιστής για την ειλικρίνεια των οικονομικών στοιχείων. Ο κόσμος δεν έχει απλήρωση. Είναι λογικό να χρειάζονται σε αυτές τις εποχές. Ακόμη πιο αυστηρό γίνεται όμως το πλαίσιο ένταξης στη ρύθμιση των μεγάλων οφειλετών, αφού ο νόμος θα προβλέπει ότι για χρέη άνω των 300.000 ευρώ θα πρέπει οι οφειλέτες να προσημειώνουν τα ακίνητά τους ή να έχουν εγγυητικές επιστολές από την τράπεζα. Όσες περισσότερες τόσο καλύτερα, γιατί καμιά φορά μπορείς να το αντιμετωπίσεις, καμιά φορά όμως όχι. Στο οικονομικό επιτελείο τρέχουν να καταθέσουν τη ρύθμιση το συντομότερο ώστε να τεθεί σε ισχύ το αργότερο έως τον Ιούλιο για να εισπραχθεί φέτος 1,5 δισεκατομμύριο από εφορίες και ταμεία και έτσι να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Οι 48 μηνιαίες δόσεις θα είναι για οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες έως το Δεκέμβριο του 2012, θα είναι ισόποσες εκτός από την τελευταία, ενώ αυτόματα θα τίθενται εκτός ρύθμισης εάν κάποιος δεν καταβάλει έστω και μία δόση. Όσοι μικρομεσαίοι άντεξαν μέχρι σήμερα σε μία περίοδο ύφεσης και καχεξίας, νομίζω ότι αξίζουν μία τελευταία ευκαιρία. Ένα ενιαίο πακέτο ρυθμίσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών θα διασώσει επιχειρήσεις και ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα στα δημόσια ταμεία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Όσοι πληρώσουν εφάπαξ τις οφειλές τους θα έχουν μείωση των προσαυξήσεων 50%, ενώ όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση των 48 δόσεων θα μειωθούν οι προσαυξήσεις τους κατά 20%. Οι τρέχουσες υποχρεώσεις των φορολογουμένων, δηλαδή για το 2013, δεν μπορούν να ρυθμιστούν με τις 48 δόσεις, αλλά με την πάγια ρύθμιση που θα είναι 12 δόσεις. Στην επίμαχη διάταξη που ψηφίστηκε στις 6 Μαρτίου από ευρύτατη πλειοψηφία της Βουλής μετά από πρόταση του βουλευτή της Δημάρ Γιάννη Πανούση, αναφέρεται ότι δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης. Ωστόσο, από τη διάταξη που έφτασε στη Βουλή, λείπει η κρίσιμη αναφορά του βουλευτή για τη χρηματική αξία. Δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή χωρίς χρηματική αξία προς έκφραση ευγνωμοσύνης. Ήταν η πρόταση του Γιάννη Πανούση, ο οποίος δήλωσε ότι στόχος του ήταν να μην διωχθούν ως επίορκη κρατική λειτουργή μέσω στη συζήτηση για τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα για μία απλή κίνηση ευγνωμοσύνης, όπως για παράδειγμα μία πρόσκληση σε γεύμα από ασθενή σε γιατρό. Με
το μνημόνιο το 40-93 του 12 μπαίνει σε αργία οποιοδήποτε του οποίου έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, απλή πειθαρχική δίωξη, δηλαδή απλή μια καταγγελία. Κινδυνεύουμε δηλαδή και έχουμε από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους σχετικές αναφορές, κινδυνεύουν όλοι οι δημόσιοι πάλι να βρεθούν σε αργία απλώς γιατί κάποιος τους κατήγγειλε για κάτι. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, ζήτησε να αποσυρθεί η επίμαχη διάταξη από τον νόμο για τη δωροδοκία, λέγοντας ότι δεν τιμά τους γιατρούς. Η άποψή μας είναι ότι εμείς σεβόμαστε τους εαυτούς μας και τους αρρώστους και το άρθρο αυτό δεν το δεχόμαστε. Και δεν ζητάμε από κανέναν ευγνωμοσύνη. Αυτή είναι η θέση μας. Παντελώς άστοχη χαρακτήρισε τη διάταξη ο διευθυντής εφετών Βασίλης Φλωρίδης, μιλώντας στο Μανώλη Αναγνωστάκη και στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Η λέξη ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη να υπάρχει σε ένα κείμενο νομοθετικό. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Αυτό ανατρέπει οποιοδήποτε κανόνα χρηστής διοίκησης. Μας πάει πίσω στο ραγιαδισμό. Μας πάει πίσω στο ότι σκύβαμε και φιλούσαμε το χέρι κάποιου ανώτερου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης παρενέβη στην εκπομπή και εξήγησε γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση η αναφορά για τη χρηματική αξία της παροχής. Θα μπορούσα να αισθανθώ την ανάγκη να στείλω κάτι στο γιατρό μου. Θα μπορούσα, λέω. Έτσι. Δεν είπα ότι το έκανα. Και αυτό έχει χρηματική αξία, συνεπώς τι λέμε, λέει. Θα στείλεις ένα δώρο από ευγνωμοσύνη, αλλά χωρίς χρηματική αξία. Παρακαλώ, μπορείτε να μου απαντήσετε, υπάρχει δώρο χωρίς να έχει χρηματική αξία? Ο βουλευτής Δημάρ Γιάννης Πανούσης έχει ήδη ζητήσει πάντως να αποσυρθεί η διάταξη ή να αποκατασταθεί. Πριν μία εβδομάδα έκανα έγγραφο στον Υπουργό, πρωτοκολλημένο κανονικά ως βουλευτής, και του ζήτησα ή να την αποσύρει στο επόμενο νομοσχέδιο ή να προσθέσει χωρίς χρηματική αξία.